Όσο και αν ρωτιέστε μεταξύ σας ποιος θα απαντήσει τα ερωτήματα, ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν, καθώς μιλάμε για μια σκανδαλώδη σύμβαση, καπάκι σε μια άλλη σκανδαλώδη σύμβαση. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ιδιωτικοποιήσει 100% το σιδηρόδρομο και μάλιστα σε μια δημόσια εταιρεία, την Ιταλική, η οποία στην Ιταλία έχει ιδιωτικοποιηθεί μόνο κάποιες διαδρομές. Το κύριο κομμάτι του έργου το έχει ακόμα η Τρενιτάλια. Είμαστε η μόνη χώρα. Και το κάναμε επί ΣΥΡΙΖΑ για αστεία χρήματα, 45 εκατομμύρια ευρώ, όταν έχουμε υποχρέωση να επιδοτούμε την Τρενιτάλια με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και με μια σύμβαση η οποία ακόμα είναι κρυφή. Κύριε Παπά, φέρτε τη σύμβαση αυτή στη Βουλή ως ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καραμαλή, φέρτε αυτή τη σύμβαση στη Βουλή. Πού είναι αυτή η σύμβαση της ιδιωτικοποίησης της Τρενοσέ? Πού είναι αυτή η σύμβαση? Ακόμα και όταν η ιδιωτική εταιρεία προσέφυγε, η Rail Cargo Logistics Gold Air, προσέφυγε στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, κατηγορώντας την Τρενοσέ ότι βασισμένη στη μυστική σύμβαση εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της, ούτε και απέναντι στους ιδιώτες δεν δημοσιοποιήσατε. Όχι για το δημόσιο. Φέρτε μας αυτή τη σύμβαση. Την αρχική σύμβαση ιδιωτικοποίησης. Τώρα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει επιδότηση για τις άγονες γραμμές. Εσείς ξέρετε ποιες θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, άγονη γραμμή σε αυτό που μας φαίνεται να ακυρώσουμε? Την Αθήνα-Θεσσαλονίκη και κέντρο Αθήνα-Αεροδρόμιο. Για να δώσετε τα 50 εκατομμύρια στη Τρενοσέ, κηρύσσετε άγονες γραμμές το Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το κέντρο Αθήνα-Αεροδρόμιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το καταλαβαίνουν όσοι μας παρακολουθούν? Είναι όχι απεικιοκρατική αυτή η σύμβαση. Είναι, πρέπει να ντρέπεται κανείς που την παρουσιάζει στη Βουλή. Όχι να την ψηφίσουμε. Για μια ιδιωτικοποίηση η οποία οδηγεί σε τεράστια προβλήματα. Θα μας πει κάποιος εδώ πέρα ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα. Τη δώσετε τζάμπα. Την επιχορηγείτε για παράνομα, παράνομα βάσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Έχει οδηγήσει καμία βελτίωση? Όχι. Σε καμία, όπως ούτε και οι άλλες ιδιωτικοποίησεις. Να θυμηθούμε την πολυδιαφημιζόμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, που σήμερα έχουμε από τις ακριβότερες τιμές ίντερνετ στην Ευρώπη. Τι να θυμηθούμε για την συνέχεια της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ? Τι να θυμηθούμε? Πείτε μας μια ιδιωτικοποίηση που έχει οδηγήσει όχι σε ωφέλεια, ζημία του στο δημόσιο, έχουν οδηγήσει όλες. Σε βελτίωση των υπηρεσιών, έστω έτσι το αφήγημά σας. Πείτε μας μία. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια συνέχεια της εγκληματικής σύμβασης ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ για ποικιοκρατική σύμβαση, τη συνεχίζει. Χωρίς να έχει βελτιώσει ούτε στο παραμικρό. 10 χρόνια με δυνατότητα παράτασης ακόμα 5 χρόνια. Είναι 60... Η αμοιβή που θα παίρνει η Τρενοσέ είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, 62 δηλαδή με το ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνομαι το ΦΠΑ. Συνολικό ύψος 750 εκατομμύρια σε βάθος 15 ετίας. Μιλάει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για απαλλαγή της υποχρέωσης επενδύσεων 600 εκατομμύρια ευρώ από την Τρένοσε. Προφανώς και εμείς καταδικάζουμε, αλλά να δούμε λίγο πώς έκανε τις αντίστοιχες επενδύσεις η άλλη εγκληματική σύμβαση για τη Fraport. Με τα χρήματα του ΕΣΠΑ τις έκανε. Πόσα χρήματα έβαλε η Fraport από την τσέπη της? Είναι αδιανόητα αυτά που φέρετε και ψηφίζετε και έχετε και το θράσος να μαλώνετε μεταξύ σας. Στην ουσία δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα μια σύμβαση η οποία έχουμε το δημόσιο να επιχορηγεί με τα ίδια και παραπάνω χρήματα την Τρένοσε, απλά που τώρα είναι ιδιωτική, με χειρότερες υπηρεσίες. Κάτι δηλαδή που δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα εδώ μέσα, αλλά τα συζητάμε για ποιο λόγο? Γιατί προφανώς πρόκειται για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Πάμε να δούμε στις λεγόμενες επενδύσεις που θα κάνει η Τρένοσε.
Έχω κάνει και επίκαιρη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, την έχουμε συζητήσει. 5 μονάδες του ETR, 4,70 θα αγοράσει. Ποια είναι αυτά, μα είναι αυτά που αποσύρθηκαν από όλη την Ευρώπη. Γιατί ήταν ελαττωματικά, σας το είπαμε έγκαιρα, σας φέραμε εδώ πέρα με επίκαιρη ερώτηση, συνέχισε η σύμβαση, μπήκαν στη γραμμή σαν τα βέλη, τα λευκά βέλη και τελικά τι βλέπουμε, μικρή ανοχή κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε τελικά να έχουν τεράστια προβλήματα και να είναι αστείο οι 4 ώρες Αθήνα Θεσσαλονίκη και να τα επιδοτείτε κιόλας επιπλέον με τα 50 εκατομμύρια ως άγονη γραμμή. Βλέπουμε ότι την μίσθωση 10 υδρογονοκίνητων τρένων, ποιος θα τα πληρώσει αυτά, η ΓΕΟΣΕ θα τα πληρώσει. Το παρουσιάζεται σαν ότι θα το πληρώσει ποτέ η Ιταλική εταιρεία. Η ΓΕΟΣΕ θα τα πληρώσει, που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και εμέσως χρηματοδοτείται στην ουσία, είναι κομμάτι εμέσως προς το παρόν του δημοσίου. Και τι κάνει η ΓΕΟΣΕ, μπορεί να προχωράσει προμήθειες χωρίς δημόσιους διαγωνισμούς και διαφανείς διαδικασίες. Άλλα 15 εκατομμύρια για αναβάθμιση 15 μισθωμένων τρένων, πάλι ιδιοκτησία ΓΕΟΣΕ. Αυτές οι επενδύσεις δηλαδή της Τρενιτάλια, η ΓΕΟΣΕ θα τις κάνει. Όχι η Ιταλική εταιρεία. Πλήρης παραλογισμός. Ακόμα και η φαινομενική θετική πρόβλεψη για την απομείωση της ετήσιας προκαταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση που καθυστερούν ή δεν εφαρμόζονται εκτελούν τα δρομολόγια. Και εδώ πέρα έχετε βάλει ρήτρα διαφυγής στο άρθρο 2,2 παράγραφος 3, 2.3, που προβλέπει απαλλαγή ευθυνών από το πάροχο Τρενοσέ σε βαθμό για τον οποίο δεν ήταν δυνατή παροχή υπηρεσιών λόγω της προβλημάτων στη δρομολογική υποδομή. Θα σας κατηγορήσει ότι το βέλος δεν υλοποιεί τα δρομολόγια του γιατί υπάρχει πρόβλημα στη δρομική υποδομή. Και έτσι τίποτα, μα τίποτα, δεν θα πάει στη Τρενοσέ. Μια λεόντια σύμβαση, συνέχεια μιας λεόντιας σύμβασης του ΣΥΡΙΖΑ, σε πλήρη συνεργασία τα δύο κόμματα στην εξυπηρέτηση συμφερόντων εις βάρος του σιδηρόδρομου, που θα έπρεπε να είναι η αιχμή του δόρατος των δημόσιων επενδύσεων στην κοινωνία, στην Ελλάδα, γιατί είναι το μόνο κλιματικά φιλικό μέσο που μπορούμε να έχουμε. Και εσείς αυτή τη στιγμή το απαξιώνετε, το ιδιωτικοποιήσατε, που δεν είναι ακριβώς ιδιωτικοποίηση, γιατί από τη τσέπη μας βάζουμε ξανά και ξανά. Επιδοτούμε ένα σιδηρόδρομο, κάνοντας το λιγότερο βιώσιμο για χάρη μιας δημόσιας εταιρείας άλλης χώρας, της Τρενιτάλια. Προφανώς και καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ.